Τι γίνεται παιδιά, Wrestling News GR εδώ, είμαι ο Reaper και σήμερα σας φέρνω το δεύτερο επεισόδιο της σειράς μου WWE 2K14 Greek Report και άλλα λοιπόν ελληνικά νέα για WWE 2K14. Στο προηγούμενο επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο όσοι το χάσατε, μίλησα για τη συνεργασία των WWE Games με την 2K Sports αλλά και γενικότερα κάποια σχόλια και από τον Jim Ross για την φετινή δουλειά που ο ίδιος έκανε στο WWE 2K14 και κάποια παραπάνω στοιχεία τα οποία μπορείτε να τσεκάρετε βέβαια στο πρώτο επεισόδιο το οποίο βρίσκεται στο κανάλι. Σήμερα όμως σε αυτό το επεισόδιο εδώ θα μιλήσουμε για cover, για κάποια features του WWE 2K14, τις κονσόλες αλλά και την ημερομηνία κυκλοφορίας. Ξεκινάμε ένα-ένα βέβαια τα πράγματα με το cover πρώτα απ' όλα, το οποίο έγινε reveal σε ένα περασμένο Monday Night Raw τον Ιούνιο. Και πιστεύω πως δεν ήταν καθόλου έκπληξη το εξώφυλλο, το πρόσωπο βασικά που ήταν στο εξώφυλλο. Πρώτα απ' όλα ας δούμε ποιο θα είναι το εξώφυλλο για το νέο WWE Game. Θα είναι αυτό εδώ, WWE 2K14, βλέπουμε στην κορυφή από κάτω είναι ο The Rock, ο The Great One. Με το μικρόφωνο σε μια φάση που πρέπει να λέει «Finally The Rock has come back to Pittsburgh», ξέρω εγώ. Πρέπει να είναι από αυτή τη φάση. Ή από το «Do you smell what The Rock is cooking», ένα από αυτά τα δύο, τέλος πάντων. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ήταν έκπληξη. Γιατί το είπα αυτό? Η Stephanie McMahon, για όσους ξέρετε, έχει λογαριασμό στο Twitter. Εντάξει. Φοβερό. Κάποιες μέρες πριν αυτό το Monday Night Raw, βασικά νομίζω κάποιες εβδομάδες πριν, μία ή δύο εβδομάδες, είχε ανακοινώσει ότι ο Rock θα είναι στο εξώφυλλο του WWE 2K14. Χωρίς να έχουμε δει το εξώφυλλο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάτι από την 2K. Χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάτι από το WWE, από την ιστοσελίδα ή γενικότερα. Οπότε μάθαμε, έγινε spoil από τη Στέφανη, το πρόσωπο που θα εικονίζεται. Βέβαια δεν ξέραμε το πώς θα είναι το εξώφυλλο, αλλά ξέραμε το πώς θα είναι, οπότε γίνεται κάπως spoil και δεν έχουμε τόση αγωνία να δούμε πώς ακριβώς είναι το εξώφυλλο, άμα δεν ξέρεις ποιος εικονίζεται σίγουρα. Εντάξει και πάλι ανακοινώθηκε, είχαμε ένα reveal στο Monday Night Raw που έπεσε ένα πανί με το cover και τον Rock και έπεσε η μουσική του Rock, ήταν εκεί η Vicky, ο Jerry Lawler και ο Maddox κατά τη διάρκεια της παρουσίας, εννοείται πως ο Rock δεν εμφανίστηκε, σιγά μην εμφανιζότανε και αυτό ήταν το μόνο spoil που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε γίνει. Τώρα οι γνώμες μου για το εξώφυλλο, πρώτα θέλω να πω την προσωπική μου άποψη. Έχουμε ένα cover, εντάξει, το οποίο δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Βλέπουμε είναι ένα design, ok, σχετικά θα το λέγαμε πολύπλοκο, έχει ένα κόκκινο από πίσω background, το WWE 2K14 και γύρω από το Rock έτσι μια αύρα θα μπορούσαμε να πούμε, σκόνη όπως τη χαρακτηρίζουμε τέλος πάντων και στο κέντρο είναι ο πρωταγωνιστής wrestler στο εξώφυλλο. Ok, εντάξει, δεν είναι το ιδιαίτερο το design. Ως προς το άτομο που έγινε η επιλογή να είναι στο εξώφυλλο που είναι ο Rock δηλαδή, στην συγκεκριμένη περίπτωση, η άποψή μου είναι ότι είναι λάθος. Δεν μου αρέσει καθόλου το ότι ο Rock είναι στο εξώφυλλο ενός WWE Game. Αυτού του WWE Game βασικά, όχι ενός οποιοδήποτε, του συγκεκριμένου. Γιατί τώρα? Γιατί ο Rock αυτή τη στιγμή και ειδικότερα όταν κυκλοφορεί στο παιχνίδι, πολλές είναι οι πιθανότητες όταν κυκλοφορεί να μην είναι στο WWE. Έτσι. Τώρα εννοείται πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εταιρεία. Και για μένα το να έχει στο εξώφυλλο ενός Wrestling Game έναν ηθοποιό και όχι ένα wrestler, γιατί αυτή τη στιγμή ο Rock δεν είναι wrestler, είναι ηθοποιός. Γυρνάει ταινίες και δεν παίζει match στο WWE. Οπότε είναι ηθοποιός. Τώρα, καμία αμφισβήτηση σε όλα αυτά που έχει κάνει, είναι ένας από τους καλύτερους στην ιστορία του WWE, αλλά αυτά είναι το παρελθόν. Δεν είναι το τώρα. Δεν είναι το τώρα. Μπορεί να νίκησε τον CM Punk, να σταμάτησε το Reign, έχασε μετά από το Cena, οπότε και πάλι δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η χρονιά του. Γι' αυτό τον έχω στο cover και δεν μπορείς να πεις ότι είναι η χρονιά σου έχοντας παίξει 3 μήνες στο WWE τους αρχικούς. Άμα ήτανε ακόμα, εντάξει ρε παιδί μου, βάζανε το Rock, ok, κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχεις ένα wrestler, έχεις έναν ηθοποιό. Προσωπική μου άποψη μιλάω πάντα, έτσι. Ωραία. Τώρα, το ποιος πιστεύω ότι θα έπρεπε να μπει, θα μπορούσε να μπει οποιοδήποτε. Και άμα θέλανε να το κάνουν, ξέρω εγώ, relive the past και από το παρελθόν να βάλουν άτομα. Ας βάλανε το Rock, όχι με την τωρινή του εμφάνιση. Να σβάζανε το Rock της Attitude Era με το μαλλί ακόμα ή ας βάζανε τρία άτομα, ξέρω εγώ, Rock, Stone Cold κι άλλον ένα, δεν μου έρχεται τώρα. Ας το κάνανε έτσι, relive the path και να είχαν και αντίστοιχο mode μέσα στο disc του παιχνιδιού. Δεν είναι έτσι, προφανώς. Και ολοκληρώνω έτσι την άποψή μου. Άμα θέλετε να πείτε τη δικιά σας άποψη από κάτω στα σχόλια, πολύ ευχαρίστως, αλλά δεν θέλω τσακωμούς, παιδιά. Δηλαδή, μια απολυτισμένη συζήτηση, άμα θέλετε. Το Rock είναι γι' αυτό, δεν έπρεπε να είναι γι' αυτό, πρέπει να είναι γι' αυτό.
τέτοια πράγματα. Τώρα, να μιλήσουμε αντικειμενικά και για το λόγο τον οποίο ο Rock μπήκε στο εξώφυλλο και είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν είναι προσωπική άποψη. Λοιπόν, η επιλογή από business πλευρά να μπει ο Rock ήταν πάρα μα πάρα πολύ σωστή. Ο λόγος είναι ότι ο Rock είναι πάρα πολύ γνωστός, έτσι, όχι μόνο από το WWE και τα κατορθώματά του εκεί και από τις ταινίες και γενικότερα είναι celebrity στην Αμερική, ωραία. Dwayne Johnson. Το ξέρουν πάρα πολλά άτομα. Κάτι που σημαίνει ότι το παιχνίδι θα κάνει περισσότερες πωλήσεις μόνο και μόνο γι' αυτό. Ενώ αντίθετα, ας πούμε, ανέβαζες τον Brock Lesnar στο εξώφυλλο, ίσως το παίρναν λιγότερα άτομα. Ο Rock είναι γνωστός όχι μόνο σε WWE fans, δηλαδή μπορεί. Θα αποκαλύψω αυτή τη στιγμή τον εαυτό μου σαν παράδειγμα. Βλέπω wrestling όλα τα εβδομαδιαία show, τα βασικά και τα pay per views. Κάνω και εβδομαδιαία reviews και τέτοια. Ωραία. Ασχολούμαι με WWE που σημαίνει. Αντίθετα, κάποια άτομα μπορεί να μην το κάνουν έτσι. Μπορεί να βλέπουν μόνο Raw, μπορεί να βλέπουν μόνο pay per views μια φορά το μήνα. Και να θέλουν να πάρουν το WWE game μόνο και μόνο επειδή είναι ο Rock. Αυτό θα βοηθήσει τις πωλήσεις. Δηλαδή, αν ένα άτομο που δεν είναι μεγάλος fan WWE, αλλά βλέπει μία στο τόσο, θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Rock στο εξώφυλλο την αγορά του παιχνιδιού. Επίσης, αν είναι παλιότερα άτομα από Attitude Era, θα λένε ο Rock κάτι ωραίο θα έχει αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ, ας το πάρουμε. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό σε business η απόφαση αυτή. Τώρα, γιατί πολύ μιλήσαμε για το εξώφυλλο, πιστεύω, περνάμε στις κονσόλες στις οποίες θα κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Θα κυκλοφορήσει σίγουρα και 100% για το Xbox 360 και το PlayStation 3. Απολύτως λογικό να κυκλοφορήσει για αυτές τις κονσόλες, το περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Επίσης, ξεκαθάρισαν πως δεν υπάρχει περίπτωση να βγει το game για καμία κονσόλα της Nintendo, δηλαδή Wii U ή το Wii. Δεν θα έχουν WWE 2K14. Και τώρα η απορία όλων είναι: το WWE 2K14 θα υπάρχει στις κονσόλες της επόμενης γενιάς? Και το WWE 2K14 θα κυκλοφορήσει για PC? Είναι τα δύο μεγάλα ερωτήματα των gamers. Μπορώ να απαντήσω ως ένα μέρος αυτά τα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα για τις κονσόλες επόμενης γενιάς, μάλλον θα βγει το παιχνίδι. Δεν είμαστε σίγουροι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάτι 100%. Και αν έχει ανακοινωθεί, δεν το έχω δει, δεν θέλω να πω κάτι που δεν είναι έγκυρο. Αλλά λένε πως ίσως κυκλοφορήσει το παιχνίδι για Xbox One και PlayStation 4. Κάτι που μου φέρνει κάποιους σταγμούς, κάποια προβλήματα με το να κυκλοφορήσει στις κονσόλες της επόμενης γενιάς. Σκεφτείτε αυτό, παιδιά. Δεν είχαν έτσι κι αλλιώς τόσο πολύ χρόνο η 2K να εξελίξει και να φτάσει το παιχνίδι για τις κονσόλες αυτής της γενιάς στο... πώς να το πω, στο level που ήθελαν. Φανταστείτε δηλαδή να εξελίξουν να κάνουν το παιχνίδι και στις επόμενες κονσόλες. Φυσικά και πάλι δεν θα είναι στο 100% των δυνατοτήτων τους. Ωραία. Κάτι που ίσως είναι πρόβλημα, γιατί μπορεί το παιχνίδι να είναι παρομοιότυπο σε Xbox One και Xbox 360. Κανείς δεν θα θέλει τότε να βγει το παιχνίδι στις κονσόλες επόμενης γενιάς, γιατί δεν έχει απολύτως κανένα νόημα, αν μπορώ να παίξω στο Xbox 360 το παιχνίδι, να το πάρει Xbox One. Βέβαια τώρα θα μου πείτε ότι πολλοί gamers θα πάρουν τις κονσόλες επόμενης γενιάς, βγάζοντας τις άλλες της παλιάς γενιάς από την πρίζα. Έτσι συνεπάγεται ότι δεν θα παίζουν Xbox 360 και δεν θα το συνδέουν το 360 του ή το PlayStation 3 για να παίξουν μόνο WWE 2K14. Κάτι που είναι μια πάρα πολύ σωστή σκέψη και ένας από τους λόγους που πρέπει να βγάλουν το παιχνίδι στις επόμενες γενιές. Αλλά αν εγώ τουλάχιστον θυσιάζω, ας πούμε, ένα χρόνο το παιχνίδι να μην υπάρχει στις κονσόλες επόμενης γενιάς και του χρόνου στο WWE 2K15 βγει για όλες τις κονσόλες με τα γραφικά όπως θέλει να είναι η 2K Sports και όπως πιστεύει θα αρέσει τους gamers και τέτοια, τους WWE fans, των WWE games της σειράς και τα λοιπά, και μπορούν να φτιάξουν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι του χρόνου, δηλαδή καλύτερα του χρόνου, θα μπορούσαμε να πούμε, για να είναι έτσι πιο ωραίο στη νέα γενιά. Αλλά τώρα αυτό εξαρτάται από αυτούς, από το τι σκέφτονται και όχι από εμάς. Αλλά γράψτε μου και τις απόψεις στα comments για αυτό, θέλω να μάθω. Τώρα όσον αφορά το PC, θέλω να πω ότι η 2K ανακοίνωσε ότι της αρέσει να δίνει δυνατότητες στους PC gamers. Ωραία, και η 2K το κάνει αυτό. Είναι η αλήθεια, το NBA 2K13 που εγώ προσωπικά έχω για κονσόλα, υπάρχει και για το PC. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα με αυτά τα games. Ότι δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες η έκδοση της κονσόλας και η έκδοση του PC. Που σημαίνει, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο NBA 2K13 είχαμε τη δυνατότητα στο My Team Mode, είναι ένα online mode τέλος πάντων, το οποίο μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις και να το παίξεις μόνο
στην έκδοση της κονσόλας. Δηλαδή οι PC gamers δεν είχαν αυτό το mode, ωραία. Και εντάξει, στο PC δεν έχεις κάποια έξτρα πράγματα. Θα μπορούσε κάποιος να έχει το super PC με τις απίστευτες κάρτες γραφικών και τέτοια τους επεξεργαστές και να έχει καλύτερα γραφικά. Αλλά είναι μείον κάποια mode. Ωραία, αυτό είναι ένα μείον. Τώρα αν βγει το παιχνίδι για PC πάλι δεν είναι σίγουρο και δεν έχει ανακοινωθεί κάτι 100% και πάλι λέω αν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι δεν θέλω να πω θα βγει το παιχνίδι για PC και μετά να μην βγει γιατί δεν θέλω να κάνω παραπληροφόρηση. Τώρα ακόμα να αναφέρω ότι το παιχνίδι έχει ως έτσι, πώς να το πω, φράση του, catchphrase του, το become immortal που σημαίνει γίνε αθάνατος. Και κάποιοι από εσάς με έχετε ρωτήσει αν το Become Immortal θα είναι και mode μέσα στο παιχνίδι. Γι' αυτό δεν το ξέρουμε. Μπορεί το Become Immortal, δεν νομίζω να πω την αλήθεια να είναι γίνε αθάνατος, να είναι ατομικό και ξεχωριστό mode μέσα στο παιχνίδι, αλλά μπορεί να συμπεριλαμβάνεται με κάποιο τρόπο αυτή η φράση μέσα στο career mode, WWE career mode, αν έχουμε το career mode. Ούτε αυτό είναι σίγουρο, γι' αυτό θα μιλήσουμε σε άλλο βίντεο περισσότερο γι' αυτά. Μπορεί το Become Immortal, ξέρω εγώ, να είναι η φράση μέσα σε ένα άλλο mode. Οπότε δεν νομίζω τόσο πολύ να είναι αποκλειστικό mode, βέβαια χωρίς να μην έχει αυτό πιθανότητες και να το αποκλείουμε, αλλά δεν έχει πάλι ανακοινωθεί Become Immortal ξεχωριστό mode. Το παιχνίδι βγαίνει το φθινόπωρο, βγαίνει συγκεκριμένα 29 Οκτωβρίου για την Αμερική, στην Αμερική. Εννοείται για τις κονσόλες PlayStation 3 και Xbox 360, γιατί ακόμα δεν θα έχουν κυκλοφορήσει τις νέες γενιάς κονσόλες, οπότε πώς θα βγει το παιχνίδι. Εκτός βέβαια αν δέχονται προπαραγγελίες. Και αν, λέω εφόσον κυκλοφορήσει το παιχνίδι για Next Gen. Τώρα, σε εμάς που είμαστε Ελλάδα και επομένως Ευρώπη, το παιχνίδι θα βγει από 1η Νοεμβρίου και μετά. Εντάξει, αυτή η καθυστέρηση μίας ημέρας, δύο, συμβαίνει συνήθως σε αρκετά games. Το παιχνίδι είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία σε PlayStation 3 και Xbox 360. Επίσης, σε κάποια αμερικάνικα site μαγαζιών είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία σε PS4 και Xbox One που μου δώσανε και τα στοιχεία ότι μάλλον το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει για τις επόμενες γενιές. Δεν είμαι σίγουρος όμως, δεν θέλω να το δέσουμε κόμπο, ξέρω εγώ, και να πούμε σίγουρα θα βγει. Αλλά η περισσότερη πιθανότητα είναι ότι θα βγει σε κονσόλες επόμενης γενιάς. Ακόμα να ξεκαθαρίσω ότι κάνω το βίντεο αυτό λίγες μέρες πριν το ανεβάσω στο YouTube. Οπότε τη μέρα που το βλέπετε, δηλαδή τώρα, μπορεί να έχουμε μάθει ακριβώς τι θα συμβεί και να μην το ήξερα τη μέρα που το έκανα. Τέλος πάντων. Τώρα τι άλλο θέλω να πω. Επίσης το παιχνίδι η μέρα κυκλοφορίας θα κοστίζει περίπου 55 με 60 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές. Τώρα, αυτά για αυτό το επεισόδιο, γιατί ήδη έχουμε φτάσει στα 13,5 περίπου λεπτά, δεν θέλω να κουράσω άλλο. Περισσότερα στο τρίτο και βέβαια επόμενο επεισόδιο της σειράς μου με τα reports, WWE 2K14 Greek Report, με εμένα το Reaper στο Resonance.gr. Μην ξεχάσετε εσείς οπωσδήποτε να αφήσετε σχόλια κάτω από το βίντεο, τι πιστεύετε για αυτά που είπα, τις απόψεις για το εξώφυλλο ας πούμε, ή θέλετε να βγει το παιχνίδι για επόμενες γενιές, ή γενικότερα τις γνώμες σας στα δεδομένα που είπαμε. Και επίσης κάντε ένα subscribe για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο αυτής της σειράς. Το πρώτο επεισόδιο, όσοι το χάσατε, θα είναι στο κανάλι μου, μπορείτε να το τσεκάρετε. Και στο μεθεπόμενο ή επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε και για το trailer, το οποίο έχει βγει εδώ καιρό, αλλά θέλω να τα πάω με μία σειρά τα πράγματα, μην μπούμε δηλαδή κατευθείαν στο trailer, να τα πούμε όλα από την αρχή για να είναι μαζεμένα όλα τα πράγματα που έχουμε μάθει με μία σειρά. Οπότε μην ξεχάσετε επίσης να επισκεφτείτε και τις σελίδες ringsofpain.gr, ringsofpain στο Facebook, τη δικιά μου σελίδα στο Facebook, αλλά και τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Twitter, που θα είναι όλα τα links από κάτω στο description αυτού εδώ του βίντεο. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά, παιδιά. Είμαι ο Reaper. So... Oh.